έξι. Τον έβγαλε άχρηστο και αυτό. Άντε με τον άλλο ισόρροπο κάθεσε και τον ακούσε. Ναι, αλλά φίλο σου ήταν τόσα χρόνια. Και είναι. Αλλά και τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Και τι του φίλου μα, επειδή είναι ανισόρροποι, δηλαδή δεν θα του κάνουμε παρέα. Όχι, δεν θα λέμε τα στραβά του. Του αλέφαντου. Ακριβώς. Εγώ πάντως. Ακριβώς. Εγώ πάντως θαυμάζω την κυρία Ουρανία. Γιατί. Τόσα χρόνια ο αλέφαντος έχει πλακωθεί στο ξύλο. Απελήθη. Μπήκε μέσα, έκανε κεφαλοκλειδώματα σε αστυνομικούς. Είπε ότι ο Βαρδινογιάννης έστεινε τα μάτς. Έδινε τον Πετρόπουλο. Όταν την έπαιρνα τηλέφωνο, τι μου έλεγε ρε εσύ αυτή η γυναίκα. Τι μου έλεγε. Τι γλυκό αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Μου τον τσατίζουν τον Νίκο μου. Άκουρε εσύ, Κυλιδίδη. Μου τον ευριάζουν τον Νίκο μου. Τον ενοχλούν τον Νίκο μου. Κακός. Τι να κάνει κι αυτός μέσα στα νεύρα του. Κατάλαβες. Όσον αφορά τώρα για τον Νίκο. Άκου να δεις, κυρία Ουρανία. Μα έδινε τον Πετρόπουλο, τον έκανε μπαούλο. Γερός άντρας. Μπαούλο στο ξύλο, λέω, κυρία Ουρανία. Τον προκάλεσε τον Νίκο μου. Τι τον προκάλεσε. Τον τουλούμεσαι στο ξύλο, τον ανθρωπά. Για να δει ο όσον αφορά για τον Αντετοκούμπο Κωστή. Ναι. Τον εξετάσαν και οι δικοί τους οι γιατροί. Ναι. Και τον είπαν ότι έχει αρετισμό. Του βάλουν κατασκήσεις, δεν μπορούσε να τις κάνει. Ναι. Αυτός έχει τετραετές συμβόλαιο. Και εγώ στο στρατό που ήθελα να λουφάρω, έκανα πως δεν μπορούσα. Εκατομμύρια συμβόλαιο έχει τετραετές και του λένε αν πας να παίξεις. Να μην ξεκινούσε προετοιμασία, κύριε Κώστα. Να αφήσει αυτά τα τις βλαγίες τώρα. Όταν ξεκίνησε την κατά τη διάρκεια. Τα είχε το είχε καιρό το πρόβλημα στο γόνατο. Δεν ήταν τωρινό αυτό το πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Ναι, καλά. Καλά. Δεν φάγαμε. Ένα είναι αυτό. Παπά, δεν φάγαμε. Δεν μου λες, Κώστη, το μεσημέρι σε άκουσα να λες ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα η οποία μπορεί να κοντράρει στο πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό είναι. Τι είδες μέχρι τώρα και με ποια δεδομένα το λες αυτό. Για να μου εξηγήσει δηλαδή. Άμα κάνει τσιγκουνιά ο Βρούτος και δεν πάρει παίκτες. Πρώτον. Και βγουν αυτοί οι δυο οι χαφ του ΠΑΟΚ, αυτά τα παλτά που πήρε ένας από τους δυο άμα βγει. Ανεβεί λίγο ο ΜΑΚ, ανεβεί κι ο άλλος, ποιος θα τον κοντράρει. Κάτσε ρε, είχε σεντερφόρο ΠΑΟΚ, πήρε σεντερφόρο, θα πάρει σεντερφόρο. Χθες πήγε στα Γιάννενα εσύ. Μόνο με πρίγιο τους Γιάννη Χωριά. Κάτσε λίγο. Χθες πήγε στα Γιάννενα εσύ 3-5-2, ωραία. Και μπαίνει ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος μπαίνει και εγώ περιμένω να βγει ο Αϊντάρεβιτς. Ή να βγει ο Γιώγανσον. Και αυτός βγάζει τον Κλωναρίδη και βάζει τέταρτο χαύτο Μάνταλο και μου λέει κλείνω τους χώρους να πάρω τον πόντο και άμα το βάλω ένα 0 σφίγγω τον κόλο μου και το τσουτσούνι μου άμα βρει τρύπα θα χωθεί. Καλά έκανε. Πήρε τον πόντο. Με τον πόντο στα Γιάννενα. Παρακαλώ. Ναι. Καλά έκανε. Εγώ δεν λέω. Είναι και πιο δοκάρια. Δεν λέω όχι. Η συμπεριφορά του όμως ήταν πρώτα να φυλάξω τον κόλο μου. Ναι. Που σημαίνει ότι άμα φέρω 0-0 θα αγκαλιάζουμε με τον Πετράκη και θα φάω και μπέκα μόνο μετά το μάτς. Έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν πάω να πάρω πρωτάθλημα έτσι. Τι. Ναι, αλλά πρόκληση πήρε με την κρίση. Και ο Πόντος και εδώ γιατί του λείπα 5 παίκτες. Α, εντάξει. Καλά. Και ο Πόντος και εδώ γιατί του λείπα 5 παίκτες. Το δεύτερο τάπητα ο Χιμένες συντηλώσει τον είπε κινούμενο χαλί. Ο καινούργιος ο Χλωτόπιτας που έγινα. Δεν του άρεσε του Μουστάκα ο... Έτσι το χαρακτήρισε. Αλλά αυτή... Με θύμιζε το λεμονί τότε στο Χαριλάου που είπε ότι το χόρτο δεν ήταν κομμένο τότε. Αυτό με θύμιζε. Παρακαλώ, το χορτάρι ήταν χόρτινο. Ναι. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ομάδα έτοιμη. Είναι πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό προπονητή. Αλλά χρειάζεται... Σου πω εγώ μια αριστερή μπακάρα. Χρειάζεται ένα φορ. Φοράκλα. Θα το πάρει τώρα, θα φέρει λέει τον. Πώς το λένε. Τον Αραούχο. Έρχεται ο Αραούχο. Άμα έρθει ο Αραούχο και είναι καλός, ανεβαίνεις επίπεδο. Έρχεται ο Αραούχο και παίρνει κι άλλους δύο. Παίρνει ένα σέντερμπακ στη θέση του Ιησού Χριστό που το λες εσύ. Ένα ωραίο, ναι. Που τραυματίστηκε. Ναι. Ο Πάοκ θα γίνει ομάδα. Γιατί ως τώρα είναι απογοητευτικός. Ναι. Οι εμφανίσεις που έκανες με Λεβαδιακό, με την ξένη την ομάδα, δηλαδή δεν ήταν κακές.
Μάλιστα. Χαιρετώ. Γεια σας. Yeah. Λοιπόν, μία γραμμή έχει. Δεν ξέρω αν Βαρδάκης έκανε εδώ το βράδυ, αλλά βλέπω. Ούτε εγώ ξέρω.